Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν πρώην και έναν νυν. Μάκης Βορύδης. Έτσι αλλάζουν οι ρόλοι. Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και Νίκος Παπάς μου και αυτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ορίσατε κύριε. Και σας ευχαριστούμε για την συνύπαρξη που θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι σπάνια μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τους δύο δεν ισχύει, γιατί και στο παρελθόν ο κ. Παπάς έχει παρευρεθεί με βουλευτή της αντιπολίτευσης. Το ίδιο και ο κύριος Βορύδης σήμερα. Και σας ευχαριστούμε, κύριε, γι' αυτό. Και για να βγαίνουν ενδεχομένως και συγκεκριμένοι συνεννοούμενοι με τον συγκεκριμένο βουλευτή. Με τον συγκεκριμένο, με το συγκεκριμένο βουλευτή. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο θέμα, κύριε Παπά. Να ξεκινήσω με εσάς για να δοθεί ευκαιρία να απαντήσει και ο κύριος Βορύδης συνέχεια. Το μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει τώρα με την Τουρκία. Το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά φαίνεται ότι κορυφώνεται στις μέρες μας μετά την σύναψη αυτής της συμφωνίας με την Λιβύη. Σημαντικές οι επαφές του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο για τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ. Υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να συναντηθεί και με τον Ερντογάν ο Πρωθυπουργός. Ατύπως. Εμείς δεν το παίρνουμε της μετρητής. Θα δει τον Τραμπ, θα δει τον Μακρόν, θα δει τη Μέρκελ. Είναι σε σωστή κατεύθυνση αυτή η κινητικότητα. Και θα πρέπει να ενισχυθεί και από την αντιπολίτευση. Θα πρέπει να ενταθεί η κινητικότητα και δεν θα πρέπει να αφαιθεί καμία χαραμάδα για να νομίζει κανείς ότι η Ελλάδα ξαναπερνάει στην εξωτερική πολιτική της αδράνειας. Η Ελλάδα έχει τα τελευταία χρόνια μια ενεργητική εξωτερική πολιτική. Μια εξωτερική πολιτική που την κατέστησε κλειδί για τις εξελίξεις στην περιοχή και την ενεργειακή ασφάλεια συνολικά του δυτικού κόσμου. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Κατά τη γνώμη μας, η πολιτική του κατευνασμού της Τουρκίας. Δηλαδή αυτό δεν, ακολουθεί δηλαδή. Δεν, έχουν γίνει λάθη. Αλλά ούτε από μένα ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ θα ακούσετε υψηλούς τόνους αυτά τα ζητήματα, διότι είναι πολύ ευαίσθητα και θα κάνει λάθος και η Τουρκία εάν νομίζει ότι και ο ελληνικός πολιτικός κόσμος θα μαλλιοτραβιέται εντόνως γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το κάνει χρόνια βέβαια αυτό. Η πολιτική όμως του κατευνασμού δεν είναι αποτελεσματική. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν και να μην μπαίνει το θέμα των τουρκικών παραβιάσεων. Και τον παραβιάζουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή είναι μόλις τώρα η είδηση, ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν. Ο Ερντογάν το ανακοίνωσε. Ο Ερντογάν το ανακοίνωσε. Τώρα επίσημα ότι θα συναντηθεί. Άρα λοιπόν. Άρα επισήμως από την τουρκική πλευρά ανακοινώθηκε, μένει. Επικοινωνήστε παρακαλώ και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, για να είμαστε και σίγουροι ότι από ελληνικής πλευράς έχει γίνει αποδοχή. Γιατί ο Ερντογάν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα από αυτό. Σωστό είναι. Άρα λοιπόν, εάν γίνει η συνάντηση, και καλό είναι να γίνει και θα πρέπει να γίνεται, διότι και εμείς και η Τουρκία είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες και θα πρέπει να υπάρχουν επαφές. Της Ελλάδας το ισχυρό χαρτί είναι το διπλωματικό της εκτόπισμα και το διεθνές δικαίωμα. Για να σας προβοκάρω λίγο, θα πρέπει να μάθουμε το περιεχόμενο της συνάντησης αυτής. Θα πρέπει να το μάθουμε, φαντάζομαι. Το ίδιο δεν σας έλεγε όμως και η αντιπολίτευση όταν για δύο ώρες βρέθηκε ο κύριος Ερντογάν με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Σας είπε ότι δεν δημοσιοποιήσατε ποτέ το περιεχόμενο της συζήτησης. Γίνονταν ανακοινώσεις. Εγώ το λέω πάντα, για να. Γίνονταν ανακοινώσεις. Και δεν υπήρξε, ούτε μία συνάντηση, επειδή κατηγορηθήκαμε ότι πάρα πολλές φορές είχε συναντηθεί ο Τσίπρας με τον Ερντογάν και μάλιστα είχαμε κάνει και ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Για ανώτατα συμβούλια τώρα, γιατί και εσείς ζητάτε. Σύσκεψη αρχηγών, τη στάθμη σύσκεψη αρχηγών. Το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ζητάμε να συλληφθεί. Η κυρία Γεννηματά είπε ότι θέλει σύσκεψη αρχηγών. Νομίζω τώρα ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ευκαιρία να μπουν αυτά τα ζητήματα στο τραπέζι, να μην νομίζει η Τουρκία ότι η Ελλάδα θα τα ξεχάσει για να φτιαχτεί το κλίμα, όπως ατυχώς είχαμε μια τέτοια διατύπωση, και βεβαίως να εξαντληθεί και οποιοδήποτε περιθώριο να λάβει τα μέτρα της. Κύριε Βορύδη. Επιτρέψτε μου να διακρίνω κατά τη γνώμη μου σε όλη αυτή την ιστορία με την Τουρκία δύο πράγματα. Ένα είναι διάφορες υποτιθέμενες νομικές ενέργειες, τις οποίες, λέω υποτιθέμενες, το τονίζω έτσι, νομικές ενέργειες που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Βάση νόμου λένε ότι κινούνται. Αβάσιμες είναι όλες. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό είπα. Υποτιθέμενες νομικές ενέργειες. Οι υποτιθέμενες νομικές ενέργειες, στο βαθμό που δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα, αντικρούονται και στο ρηματικό επίπεδο, με δύο λόγια το λες. Δηλαδή τι λέει, υπογράφω τη συμφωνία ΑΟΣ με την Λιβύη. Ωραία. Και λες, αυτό δεν παράγει κανένα έρμο αποτέλεσμα. Γιατί στην πραγματικότητα δεν λαμβάνεις υπόψη ζητήματα του διεθνούς δικαίου για το πώς καθορίζεται η ΑΟΣ. Το λες, αυτοί λένε ότι υπογράψανε, εσύ λες ότι δεν ισχύει, έχει αυτό αντικρουστεί. Επομένως δεν δημιουργεί, δεν παράγει κανένα, αν θέλετε, νομικό αποτέλεσμα αυτό. Έτσι. Υπάρχουν όμως ενέργειες
Και αυτά είναι μια σειρά ζητημάτων και ενεργειών που κάνει η Τουρκία, που πρέπει να αντικρουστούν και πρέπει, συμφωνώ, και να καταδικάζονται σε διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό εδώ να έχεις μαζί σου τη διεθνή κοινότητα στην υιοθέτηση των απόψεών σου αυτού. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορεί να τα λέει η Τουρκία, όπως παραδείγματος χάρη διάφορα τα οποία λέει για την Κυπριακή ΑΟΣ, τα οποία επίσης μπορεί κανείς να τα αντικρούσει σε ρηματικό επίπεδο, ώστε να μην αποδέχεται τίποτε και να μην δημιουργούνται, αν θέλετε, να μην εκ της αδρανίας ενδεχομένως δημιουργούνται νομικά προηγούμενα. Έτσι. Τα γεωτρύπανα όμως είναι στην Κυπριακή ΑΟΣ. Προσέξτε. Αυτό λοιπόν είναι ζήτημα το οποίο αλλάζει την τάξη. Εξαιτίας του ότι πήγανε τα γεωτρύπανα τα τουρκικά. Εντάξει, αυτό ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτό κατά τη γνώμη μου, εκεί θα ερχόμουν εγώ. Όσο βρισκόμαστε εδώ, όπως επίσης τα θέματα των παραβιάσεων, τα οποία, προσέξτε, γίνονται, αντικρούονται, αντιμετωπίζονται. Αυτό είναι μια γνωστή ιστορία στον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η Ελλάδα. Και δεν δημιουργούνται νομικά προηγούμενα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό στη συζήτησή μας αυτό. Αυτό που κατά τη γνώμη μου χρήζει ειδικής αντιμετωπίσεως είναι η ρητή παραβίαση. Ακόμα και αυτή η ιστορία, μπορώ να σας πω, στην οποία δήθεν χαράζει ΑΟΣ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το Κασταλόριζο και χωρίς να λαμβάνει υπόψη την Κρήτη, επειδή είναι μια δήλωση και μια υπογραφή η οποία δεν παράγει άνομα αποτελέσματα, δεν αναγνωριστεί. Μέχρι και χάρτη παρουσίασαν. Εντάξει, όμως θα πάρουν και χάρτες και όλα θα τα κάνουν. Αλλά αποτέλεσμα δεν βγαίνει από αυτό. Το αντικρούς, η Βουλή της Λιβύης δεν. Δεν υπάρχει, υπάρχουν όλα αυτά. Και αποτέλεσμα, το τονίζω. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει σε αυτό. Πού υπάρχει ζήτημα, υπάρχει στο θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ. Γιατί στην Κυπριακή ΑΟΣ, η συνέπεια των δηλώσεων αυτών είναι ότι υπάρχει ένα τουρκικό πλοίο. Καταρχάς υπάρχει και αν πάνε μεθαύριο στο Καστελόριζο. Εκεί λοιπόν έχουμε μια συγκεκριμένη. Αν πάνε μεθαύριο στο Καστελόριζο, κύριε Βολή. Βεβαίως, βεβαίως. Εκεί. Γιατί εξαφανίζοντας. Διότι εξαφανίζοντας το Καστελόριζο, σου λέει εγώ μπορώ να πάω να κάνω εκείνο από το. Όσο το λέει. Ακούστε κύριε Παπαδάκη. Όσο το λέει, το αντικρούει. Και τι κάνεις εσύ άμα πάει στο Καστελόριζο. Εκεί λοιπόν αλλάζει τάξη μεγέθου. Είναι κάσους μπελί. Εκεί αλλάζει τάξη μεγέθου. Μετά φτάνει στο προχώρητο. Εκεί αλλάζει τάξη μεγέθου. Γιατί εκεί έχεις πράγματι. Έτσι ξεκίνησε και με την Κυπριακή ΑΟΣ. Έτσι ξεκίνησε. Εκεί έχεις μια συγκεκριμένη παραβίαση. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η διεθνής κοινότητα να αξιολογεί με τον τρόπο που βλέπουμε και εμείς και αξιολογούμε, δηλαδή να είμαστε συμπαραταγμένοι με τη διεθνή κοινότητα στην οπτική των πραγμάτων. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό. Και είναι σημαντικό και να χαραχτεί μια συγκεκριμένη πολιτική για το πώς θα αντιμετωπιστούν, εδώ θέλει δηλαδή ένα σχέδιο, για το πώς θα αντιμετωπιστούν ενδεχομένως ενέργειες. Ενέργειες. Εγώ λέω ένα νομικό κείμενο το οποίο δεν έχει καμία εγκυρότητα και το οποίο σε τελευταία ανάλυση υπάρχει ένα σχέδιο, δεν δεσμεύει κανένα. Υπονείται ένα σχέδιο στην κυβέρνηση. Είναι ενέργεια γι' αυτό. Υπάρχει ένα σχέδιο γι' αυτό. Αλλά λέω ότι η αντίκρουση αυτή τη ενέργεια γίνεται διπλωματικά. Και θεωρώ ότι το κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι ως εκεί είμαστε εντάξει. Αυτή είναι η μία πλευρά. Το πραγματικό ερώτημα είναι και αυτό που λέει ο κ. Συνάδελφος εδώ, ότι αν υπάρχει ένα σχέδιο και ποιο είναι αυτό. Και επίσης το πραγματικό ερώτημα αφορά διαχρονικά. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα έχουν σχέδιο και θεωρώ ότι και η διεθνή κοινότητα. Είναι σχέδιο αποφασιστικότητας. Σας λέω τώρα, δεν νομίζω ότι είναι το σωστό μέρος για να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Το δεύτερο ερώτημα. Αλλά επιτρέψτε μου, θα το κάνει το ερώτημα. Θεωρώ ότι και η διεθνή κοινότητα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί πριν έρθω. Το διεθνή κοινότητα που λέτε. Να δούμε την οικογένεια και μετά πάμε στη διεθνή κοινότητα. Γιατί εγώ δεν θα πω στον γείτονα βοήθησέ με. Πάνω απ' όλα πρέπει να δω τι γίνεται με την οικογένειά μου. Ευρωπαϊκή Ένωση, οικογένεια είναι. Έχει πάρει καθαρή θέση. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση. Πεντακάθαρη. Καθαρή θέση δεν έχει πάρει. Πεντακάθαρη. Για παράδειγμα, αποφασίστηκαν κάποιες κυρώσεις. Έχουν επιβληθεί. Έχουν επιβληθεί αυτές οι κυρώσεις. Όχι. Άκουσα μια άτολμη δήλωση. Πρέπει να σηκώσουμε και εμείς λίγο τους μια άτολμη και δήλωση του νέου, εκπροσώπου που αντικατέστησε το εκπροσώπου. Που αντικατέστησε τον κύριο Σχοινά. Άτολμη. Άτολμη. Έτσι. Λίγο αμήχανη. Και αμήχανε πρώτες του μέρες. Αυτό το οποίο κατήγγειλε από το βήμα του συνεδρίου του κόμματός σας ο κύριος Μητσοτάκης. Η λογική των ίσων αποστάσεων του ΝΑΤΟ. Έτσι. Το κατήγγειλε. Λοιπόν, να πω. Ναι. Ωραία.
Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το δικό της τρόπο και στους δικούς της τόνους, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο πάντοτε. Δεν θα την ακούσετε την Ένωση να είναι υψηλόφωνη ιδιαίτερα ποτέ. Λοιπόν, με το δικό της τρόπο, νομίζω μιλάει πολύ καθαρά και είναι απολύτως συμπαραταγμένη και με την Κυπριακή Δημοκρατία και με την Ελλάδα. Θεωρώ δηλαδή ότι ως προς το βασικό περιεχόμενο συζητάμε μετά το τι σημαίνει πρακτικά αυτό, τι σημαίνουν οι κυρώσεις, πώς επιβάλλονται κτλ. Αλλά ως προς την... Δεν έχουν επιβληθεί. Ως προς την θέση της, ως προς την θέση της για το τι συμβαίνει. Λόγια. Επαναλαμβάνω. Λόγια. Εντάξει. Τα λόγια έχουν σημασία. Και για το προσφυγικό, και λόγια. Παπαδάκη, φανταστείτε τα λόγια να ήταν ανάποδα. Α. Έτσι. Γιατί τότε... τα λόγια, μου λέτε λόγια, αλλά φανταστείτε τα λόγια. Να ήταν όλη η οικογένεια. Τότε η οικογένεια και το ΣΟΗ, κάτι δεν πάει καλά με την οικογένεια και με το ΣΟΗ. Άρα, γιατί λοιπόν, είδα τώρα και τη στροφή της Γερμανίας για το σχέδιο αλλαγής χορήγησης ασύλου. Που εγώ τα συνδέω. Γιατί με την Τουρκία έχουμε να κάνουμε. Τι λέει η Γερμανία? Ναι, βεβαίως έχει τη δυνατότητα αυτός που ζητάει άσυλο στην Ελλάδα να φύγει και να πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Χωρίς να αποτελεί υποχρέωση, προαιρετικό, λέει, αν το δεχτεί μια χώρα. Δηλαδή, εκεί θα μείνουν παιδιά. Εμείς θα τα αλλάξουμε. Η γερμανική πρόταση είναι αυτή. Η γερμανική πρόταση είναι αυτή. Ανοίγεται κάτι άλλο, το οποίο καλά κάνετε και τα ανοίγετε, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Αυτοί θα συνδυάζουν. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Το ζήτημα το μεταναστευτικό. Θέλω να συνεννοηθούμε για να το ξέρουμε και να το ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες και να μην δημιουργούνται σφαλμένες εντυπώσεις. Δεν αποτελεί πεδίο ασκήσεως, υποχρεωτικής ασκήσεως, δεσμευτικής ασκήσεως κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Αποτελεί τμήμα της εθνικής πολιτικής. Αυτό να το ξέρουμε. Εξού και η Ένωση. Εσείς αυτό πώς το ξέρετε, το στατικό ή αρνητικό? Το λέω ότι έτσι είναι. Αυτή είναι μια έτσι πραγματολογική διαπίστωση. Τι θα έπρεπε λοιπόν να συμβαίνει? Ακούστε, δύο λεπτά όμως, κύριε Βοκάτσο. Α, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή πολιτική αλληλεγγύη που να εφαρμόζεται και. Το αν πρέπει να αλλάξει η συνθήκη. Αυτό είναι μια συζήτηση. Εγώ όμως θέλω να είμαι πρακτικός. Γιατί αυτό που λέει ο κ. Παπάς μπορεί να αποτελέσει μια ευρύτερη συζήτηση στους κόλπους της Ένωσης για την αλλαγή της συνθήκης που προφέρει περαιτέρω εκχώρηση. Να εφαρμοστεί περαιτέρω εκχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί το δηλαδή, λέτε αυτό, κύριε? Μα η συμφωνία η οποία ισχύει σήμερα και με βάση αυτή οι ελληνικές αρχές πολιτεύονται, είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σωστά. Η οποία τι λέει ως προς συνεπώς την... δεν είναι όπως το λέτε. Επιτρέψτε μου. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Πάλι δημιουργούμε εδώ μια σύγχυση. Πείτε μου. Και θέλω να καταλάβουν καλά οι πολίτες για το πράγμα μιλάμε. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι μια συμφωνία. Είναι μια σειρά, αν θέλετε, από δηλώσεις. Δεν είναι καν συμφωνία. Είναι δηλώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με την οποία ένθεν και ένθεν λέγονται ορισμένα πράγματα και αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Δεν περιέχεται εκεί οποιαδήποτε ρήτρα αποδοχής προώθησης μεταναστών στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Λετωνία. Δεν περιέχεται αυτό. Πώς δεν περιέχεται? Βεβαίως. Δεν έχετε δίκιο. Μόνο στο κομμάτι. Να σας την πω εγώ, επιλέξει. Μόνο στο κομμάτι. Επιτρέψτε μου. Σας επιτρέπω. Και έχει. Και να πάμε και στον κύριο Παπά, γιατί δεν έχουμε αφήσει. Για τα κράτη αυτά έχει προαιρετικότητα. Δεν υπάρχει υποχρεωτική δέσμευση. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπογράφηκε το 2016 προβλέπει ρητός ότι για κάθε έναν πρόσφυγα μετανάστη, τον οποίο κρίνεται από την Ελλάδα σε τελικό βαθμό η αίτηση ασύλου και απορρίπτεται και επιστρέφεται πίσω στην Τουρκία, πρέπει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίρνουν από την Τουρκία ένα πρόσφυγα από τη Συρία. Ναι. Προβλέπεται ρητά, ασχέτως και... αν δεν στην πράξη επί της ουσίας καταστρατηγείται. Και... αλλά η συμφωνία και... το προβλέπει. Ναι, όχι, με συγχωρείτε. Και η Τουρκία θα και λέει η συμφωνία μέσα, ακούστε με λίγο, και λέει η συμφωνία μέσα ότι η Ουγγαρία θα παίρνει τόσους. Ότι η Πολωνία θα παίρνει τόσους, ότι η Λετωνία θα παίρνει τόσους. Αν αναφέρεστε σε ποσοστώσεις, όχι. Άρα λοιπόν δεν λέει. Μάλιστα, κύριε Παπά. Άρα λοιπόν, συγχωρέστε με για να το κλείσω. Λέει για κάθε έναν που παίρνει, δηλαδή να σας το πω στην πράξη, τους 1.800 που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια, έπρεπε να πάρουν 1.800 Σύρους από την Τουρκία. Ναι, τους οποίους, για να συνεννοηθούμε, στην πραγματικότητα είναι η κυρία Μέρκελ η οποία δεσμεύτηκε ως προς αυτό, πολιτικά, όχι νομικά. Πολιτικά. Έτσι. Άρα λοιπόν, γυρνάω σε αυτό. Πώς καταλαβαίνουν την αλληλεγγύη οι Ευρωπαίοι, και εκεί μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρωθυπουργός, μίλησαν με συγκεκριμένο τρόπο για το ζήτημα αυτό. Καταλαβαίνουν την αλληλεγγύη στο ότι δίνουν χρήματα, όχι όμως στο ότι παίρνουν μετανάστες. Άρα λοιπόν, εδώ οι προσεγγίσεις διαφορετικές. Μάλιστα, κύριε Παπά. Το για να περάσουμε το ελληνικό. Δίνουν χρήματα, αλλά δεν παίρνουν μετανάστες. Κύριε αυτό Παπά. Είναι το ζήτημα. Κύριε Παπά. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί, για να μην πω έχει κάνει κολοτούμπα, από την προεκλογική της ρητορική.
που έλεγε ότι τα σύνορα τα έχει ανοίξει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχονται κατά χιλιάδες, διότι έχουν διπλασιαστεί και οι προσφυγικές ροές και ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στα νησιά. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Δυστυχώς σύρεται στη γραμμή Σαμαρά, η οποία διατυπώθηκε στο συνέδριό της και η οποία υποτιμά, όπως ακούσαμε και τώρα, την υποχρέωση των άλλων ευρωπαϊκών κρατών να τηρούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι και στην Ελλάδα και συνολικά ως προς το πρόβλημα. Και έχει πιαστεί και απροετοίμαστη βεβαίως και για την οργάνωση των κέντρων υποδοχής και για τη μεταφορά των προσφύγων στην ενδοχώρα. Αυτά είναι νομίζω πάρα πολύ σαφή και εξόφθαλμα και διδακτικά για όλους μας. Έτσι, το πρόβλημα είναι διεθνές. Η Νέα Δημοκρατία το παραδέχτηκε αυτό εκ των υστέρων βεβαίως μετά τις εκλογές και ελπίζουμε να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην έρθει το πρόβλημα να σας καταλογίζουν, κύριε Παπά, ευθύνες. Βεβαίως, σας καταλογίζουν ευθύνες. Ναι, μονοπολίτε όμως τώρα, κύριε Βορύδη, και πρέπει να κάνετε και λίγο υπομονή. Σας καταλογίζουν, κύριε Παπά, ευθύνες και το λένε τώρα όση ώρα μιλάμε εδώ και με αφορμή την παρουσία σας, ότι δηλώσεις τελεχών και μάλιστα σε σημαντικά πόστα του κόμματός σας, όπως για παράδειγμα του κυρίου Κοτζιά, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών και είπε να μην είμαστε μονοφαγάδες και ότι η Τουρκία ασφαλώς έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο για το αν έχουμε σύνορα θαλάσσια ή όχι με την Τουρκία. Το Καστελόριζο, το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο αλλά στο σύμπλεγμα. Είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο, πείτε μου εσείς σας παρακαλώ κύριε Παπαδάκη. Είναι γεωγραφικά στο... λέτε. Γεωγραφικότατα βεβαίως. Γεωγραφικά. Προφανώς γεωγραφικά. Είναι ελληνική επικράτεια. Είναι ελληνική επικράτεια το Καστελόριζο. Βεβαίως έχουμε τις εθνικές μας θέσεις. Άλλο το να πεις. Και για την αποκλειστική οικονομική, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και τώρα δεν είναι νομίζω η ώρα για να. Στο Αιγαίο δεν είναι. Ευτυχώς που δεν είναι στο Αιγαίο. Και είναι στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί κατοχυρώνει δικαιώματα η χώρα μας με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δίκαιο της θάλασσας πρέπει να κάνουμε που δεν είναι στο Αιγαίο. Το δίκαιο της θάλασσας δεν έχει υπογράψει Τουρκία. Μακάρι να είχαμε και άλλα 10 νησιά εκεί. Ναι, αλλά το θέμα, το θέμα των δηλώσεων αυτών, αν ενίσχυσαν την τουρκική ρητορική, ότι μην είμαστε μόνο φαράδες. Αντίθετα με, με τη ρητορική η οποία έχει αναπτυχθεί απέναντι στην κυβέρνησή μας, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια εξωτερική πολιτική η οποία πολλαπλασίασε το εκτόπισμα της χώρας. Και πάνω σε αυτά τα κεκτημένα καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να οικοδομήσει. Τις τριμερείς τις χτίσαμε και τις οικοδομήσαμε. Τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχω δίπλα μου και έναν από τους εγγυητές της ως βουλευτή της πλειοψηφίας, την υλοποιήσαμε και την υπογράψαμε. Τώρα την εγγυάται η Νέα Δημοκρατία, αν και άκουσα ότι ο κύριος Σαμαράς ζητάει να αποχωρήσουμε από αυτή μονομερώς. Δεν είναι στην κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς. Δεν είναι στην κυβέρνηση. Είναι. Έχει 157 ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην Πρωθυπουργός. Έχει χειριστεί το ευαίσθητο ζήτημα του Μακεδονικού. Όταν μπορέσω, όταν μου δώσετε έχει το λόγο. Κάνει... Αμέσως μετά. Γιατί έχουν υποθεί τώρα μαζευτήκαν. Έχει κάνει 30 χρόνια καριέρα με το Μακεδονικό ο άνθρωπος και χθες είπε ότι πρέπει η χώρα να αποχωρήσει από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και το ερώτημα που γεννάτε. Αυτό θα είναι... το αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Και το ερώτημα συμβούλιο. Που γεννάτε είναι εάν ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να εγγυηθεί όπως έχει πει και. Υποσχεθεί και στους εταίρους μας την εφαρμογή της συμφωνίας. Κύριε Βορύδη, για τα μαζεμένα. Λοιπόν, καταρχήν, αν έχουμε αλλάξει θέση ως προς τα ζητήματα του μεταναστευτικού, μεταναστευτικού και αν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε διαφορά από αυτό το οποίο λέγαμε. Η απάντηση είναι δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, επειδή παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή και το τι λέμε και σε μεγάλο βαθμό επειδή έχει να κάνει και με το τι λέω εγώ. Γιατί όταν μιλάω και εγώ. Και εγώ κατεβάζω γραμμή Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέω κάτι δικό μου. Λοιπόν, αυτό το οποίο λέγαμε. Αυτό είπα και εγώ, έτσι. Για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ότι ο Βορύδης και ο Σαμαράς είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Άρα λοιπόν, επειδή παρακολουθώ με πάρα πολύ προσοχή το τι λέγαμε, ό,τι λέγαμε προεκλογικά, υλοποιούμε μετεκλογικά στο θέμα του μεταναστευτικού. Τι λέγαμε, ότι χρειάζεται ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Εξακολουθούμε να το λέμε και μάλιστα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες όπως η αύξηση των περιπηλιών, όπως το να πάρουμε καινούργια σκάφη, τα οποία συντείνουν σε αυτό. Αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ο μερικός περιορισμός των ροών. Κανένας περιορισμός. Θεωρούμε λοιπόν. Εντάξει κύριε Παπά. Τώρα... Είναι, κύριε Βορύδη, τώρα. Ναι, αλλά αλήθεια... Εγώ σας άκουσα να λέτε διάφορα, τώρα θα ακούσετε και εμένα. Εντάξει, δεν είναι, είναι οι άλλοι. Ναι, αλλά μπορούσα να παρέμβω και εγώ σε όλα αυτά, γιατί έχω και εγώ τις αντιρρήσεις μου. Μην νομίζετε ότι συμφωνώ επειδή δεν σας διέκοψα. Θα φοβόμουν. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Ένα. Δεύτερο.
κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα, τα οποία τα έχουμε πει, τα φτιάχνουμε, τα προχωράμε, που δεν υπήρχε ούτε ένα. Τρίτον, επαναπροωθήσεις για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί στον αριθμό των 10.000 την ώρα που στην τετραετία έχουν γίνει 1.800. Άρα, ό,τι λέγαμε, διαχωρισμός προσφύγων και παρανόμων μεταναστών, ό,τι λέγαμε, το έχουμε τώρα νομοθετήσει. Με αντιδράσεις, επιτάχυνση, όμως, κύριε Υπουργέ. Επιτάχυνση του ασύλου, προκειμένου να μην κρατάει 10 χρόνια να κρυθεί μια αίτηση και να κρίνεται, να κατεβάσουμε το χρόνο στους 18 μήνες. Ό,τι λέγαμε, το νομοθετήσαμε και το υλοποιούμε. Άρα λοιπόν, καμία διαφοροποίηση στη θέση μας. Δεύτερο, ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς έκανε μία παρέμβαση για το θέμα των Σκοπίων. Έτσι, για το θέμα των Σκοπίων. Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, ναι, όπως σας αρέσει. Για το ζήτημα, για το ζήτημα αυτό, έκανε μία παρέμβαση η οποία είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με αυτά τα οποία λέγαμε προεκλογικά και εφαρμόζουμε μετεκλογικά. Προεκλογικά, θα θυμίσω, παρότι πιεζόμαστε πολύ με ερωτήσεις συγκεκριμένες στο δημόσιο διάλογο και μάλιστα πρώτων εκλογών σε δημόσιο ακροατήριο, που αν θέλετε η πίεση επειδή ζητάς ψήφο είναι και πολύ μεγαλύτερη, τι λέγαμε? Ότι από τη στιγμή που έχει υπογραφεί αυτή η συμφωνία, η Ελλάδα δεν μπορεί μονομερώς να την καταγγείλει. Προεκλογικά το λέγαμε αυτό, όχι μετεκλογικά. Το θυμάστε, κύριε Παπαδάκη, αυτό? Τι λέγαμε ταυτόχρονα? Ότι είναι μια εξαιρετικά κακή συμφωνία, η οποία θα έχει δυσμενείς συνέπειες και θα προσπαθήσουμε να απαμβλύνουμε τις συνέπειές της. Το κάνουμε αυτό. Για παράδειγμα, με τη θέσπιση του μακεδονικού σήματος προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μία από τις δυσμενείς συνέπειες, που είναι η συνέπεια που είχαμε στα προϊόντα. Ο κύριος Σαμαράς μίλησε για απεμπλοκή. Ο κύριος Σαμαράς είπε το εξής. Σχολιάζοντας μία τοποθέτηση η οποία έχει γίνει από πλευράς σκοπιανών πολιτικών, είπε το εξής. Είπε ότι από τη στιγμή που λένε ότι αυτοί μονομερώς σκέφτονται να προβούν σε καταγγελία, προφανώς για να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ό,τι είναι να κάνουν, η απάντηση η δική μας πρέπει να είναι ότι αυτό που θεωρούμε ως μία αρνητική συμφωνία, ενδεχομένως να διαφορτωθούν προϋποθέσεις απεμπλοκής. Δεν είπε ποτέ ο κύριος Σαμαράς, γιατί εγώ ήμουν εκεί και το ανάκουσα, για μονομερή απεμπλοκή από τη συμφωνία. Αυτό δεν το είπε. Γιώργο, επειδή νομίζουν το θέμα με τη Λιβύη τώρα. Και να τελειώσω με το εξής, επειδή κάτι ακούω επίσης, η δήθεν ότι πάλι υπάρχει, το είπε τώρα ο κ. Παπάς αυτό, είναι η γραμμή του Σαμαρά, είναι η γραμμή του Βορύδη, είναι η γραμμή της δεξιάς, είναι κτλ. Ό,τι έχει πει ο κ. Σαμαρά στο ζήτημα, ειδικά της διαχείρισης του μεταναστευτικού, είναι απολύτως η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λαθρομετανάστες, είναι λαθροεισβολή, είναι λαθροεπικισμός. Επιτρέψτε. Αυτό εδώ, είναι ο Σαμαράς. Εδώ, στην πραγματικότητα, είτε πεις λαθρομετανάστες, είτε πεις παράνομος μετανάστες, είτε πεις παράτυπος μετανάστες, λες το εξής απλό νομικά. Είναι κάποιος που χωρίς δικαίωμα εισήλθε στη χώρα και χωρίς δικαίωμα παραμένει στη χώρα. Οποιαδήποτε από τις τρεις διατυπώσεις έχει την ίδια νομική σημασία, ακούστε κάτι. Και άλλη πολιτική αξία, βέβαια. Ακούστε κάτι. Την ίδια νομική σημασία αξιόμενα. Και γεννά για τον ΣΥΡΙΖΑ που του εγείρει αυτό το θέμα το εξής ενδιαφέρον ερώτημα. Πώς θέλει να τους λέμε ο ΣΥΡΙΖΑ? Παράτυπους, παράτυπους. Η μεταχείρισή τους θα διαφέρει από αυτόν που τους λέει λαθρομετανάστες? Αυτό είναι το ερώτημα. Τους παράτυπους θα τους κάνουμε κάτι άλλο από αυτό που κάνουμε τους λαθρομετανάστες, θα τους κάνουμε το ίδιο? Ή τελικά αυτό είναι το ίδιο? Και άρα γυρνάμε τι? Στην πολιτική ορθότητα και την πολιτική κορεκτήλα η οποία χαρακτηρίζει τον λόγο του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία όμως δεν έχει καμία πολιτική σημασία. Είναι απολύτως προφανές ποια είναι η πολιτική λειτουργία της χρήσης αυτού του όρου. Και το Μάκη τον Βορύδη τον σέβομαι ως πολιτικό αντίπαλο, διότι δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα και τελεία από αυτά που έλεγε από το 2004-2009, πότε μπήκατε στη Βουλή, με συγχωρείτε. Το 2007. Από το 2007 που μπήκε ως βουλευτής του Λάους, δεν έχει αλλάξει αυτά που λέει. Το καινούριο στοιχείο της πολιτικής ζωής είναι ότι οι αντιλήψεις του κύριου Βορύδη
κυκλοφορούν και κολυμπάνε μέσα στην Δημοκρατία όπως το ψάρι μέσα στον νερό. Τα κατάφερε ο κύριος Βορύδης, δηλαδή να αλλάξει. Όχι, λέω ότι ο Βορύδης δεν έχει μετακινηθεί. Ο Βορύδης ήταν βουλευτής του ΛΑΟΣ, τώρα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνον στέλεχος και υπουργός. Έχει μετακινηθεί. Η Νέα Δημοκρατία. Να το λύσουμε τώρα. Τα θέματα αυτά, ειδικά για το θέμα της χρήσης του όρου αυτού του λαθρομετανάστη κτλ., έχει λυθεί ό,τι και να λέει ο κύριος Βορύδης, ό,τι και να λέει ο κύριος Παπάς, εγώ, εσύ. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε όλοι, τον περασμένο Οκτώβριο, το λύσε το θέμα. Έστειλε εντολή σε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια και σε όλα τα σχολεία και σε όλα τις δημόσιες υπηρεσίες να μην χρησιμοποιούν τον όρο επειδή είναι μειωτικό. Είσαστε πολύ καλοί ομιλητές, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Ένα σχολείο για τον προϋπολογισμό, κάτι για την οικονομία. Ετοιμάζεται ένα σχέδιο προφανώς για την κρίση τώρα με τη Λιβύη κτλ. Αυτό το σχέδιο, σε περίπτωση που ο Ερντογάν θέλει να κάνει ακριβώς το ίδιο που κάνει στην Κυπριακή ΑΟΣ, θα είναι αποφασιστικό? Δηλαδή, αν ξεκινήσει. Μέχρι που μπορεί έχουμε να φτάσει. Δύο ζητήματα εδώ. Ένα ερευνητικό σκάφος που μπορεί να ξεκινήσει για να πάει για έρευνα και ένα γεωτρύπανο. Στο Καστελόρισο. Για το Καστελόρισο. Μιλάω για νότια της Κρήτης πια. Για νότια της Κρήτης. Στο Καστελόρισο δεν το έκανε γιατί εκεί δεν υπήρχε Λιβύη. Τώρα υπάρχει Λιβύη. Πώς θα τη δράσει η κυβέρνηση? Τι θα κάνετε σε αυτό? Το σχέδιο περιλαμβάνει αποφασιστικότητα? Η απάντηση είναι η εξής. Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει και θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου να διαφυλάξει κυριαρχικά τις δικαιώματα. Για να σας δεσμεύσουμε να ξανάρθετε μαζί. Ό,τι απαιτείτε. Για να μιλήσουμε, μάλιστα έχουμε και όλα για τον προϋπολογισμό. Την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί θα βάλουμε και θέματα της κοινωνίας. Τώρα βάλαμε αυτό. Να βάλετε και κανένα θέμα για την αγροτική ανάπτυξη. Τα 600 εκατομμύρια που δώσατε στους αγρότες στην κατά Θεσσαλονίκη. Τα 600 εκατομμύρια. Πού τα βρήκατε τώρα εσείς τώρα, τα τσέπη σας τα βγάλατε? Τα είχαν κάνει μαντάρα, τα είχαν μπλέξει νομικά επί ΣΥΡΙΖΑ. Έφαγα 4 μήνες να μελετάω το θέμα. Ευρωπαϊκά κονδύλια είναι αυτά. Ευρωπαϊκά, τα οποία όμως επί ένα χρόνο λίμναζαν. Λοιπόν, καταφέρανε σε 6 μήνες. Σε 6 μήνες καταφέρανε να μην ξέρουν πόσο κοινωνικό μέρισμα θα δώσουν. Λοιπόν, και ξεκίνησε η εκλογολογία από τα δικά τους χείλη. Το τι έχουμε να δούμε. Γιατί δεν λέτε θα το είναι πυκνές οι εξελίξεις. Δώσατε προεκλογικά το περίφημο κοινωνικό μέρισμα. Α, κόβεται η 13η σύνταξη. Προεκλογικά. Δεν κόβουμε τίποτε. Μας αφήσατε κενό 400 εκατομμύρια. Μέρισμα. Καλύψατε κενό. Παραλάβατε και μέσα γη. Στο εξάμηνο έχουμε πλεόνασμα με το οποίο αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, κύριε και τα κοινά της ΔΕΗ και 3,5 εκατομμύρια κόσμος πήρε μέρισμα με εμάς. Άντε να πάρει 0,5 εκατομμύριο με τη Νέα Δημοκρατία. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπά και τον κύριο Βορύδη που ήταν σήμερα μαζί μας.